Γεια σας. Πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, για την τόσο τιμητική αυτή πρόσκληση να μιλήσω σε ένα διαδραστικό σχολείο. Η δουλειά του δάσκαλου είναι ακριβώς να μιλάει στα σχολεία, από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι πρέπει να συνηθίσουμε όλοι μας. Βέβαια, το να πεις κάποια θέματα τα οποία οριακά άπτονται στους συναδέλφους άλλης ειδικότητος είναι κάτι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνεις μια επιλογή τέτοια ώστε να έχει και ενδιαφέρον, να γίνεται κατανοητό, να μην μπαίνεις σε λεπτομέρειες και τελικά να μπορέσεις να συγκεράσεις διάφορα πράγματα μέσα στο χρόνο στον οποίο υποτίθεται θα πρέπει να περιοριστείς. Βλέποντας τον τίτλο, όταν μου δόθηκε αυτός ο τίτλος, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν ότι θα πρέπει να μιλήσω για παθήσεις εξωγεννητικών οργάνων που αφορούν κυρίως τους άνδρες. Γιατί και το ακροατήριο εδώ είναι κυρίως ανδρικό και διότι οι γυναίκες, κατά ένα περίεργο τρόπο και λόγο, ό,τι τους συμβαίνει απευθύνονται στους γυναικολόγους και αμυγδαλίτιδα να έχουν, εκεί θα πάνε. Αυτό δεν είναι όμως το τραγικό. Το τραγικό είναι ότι οι συνάδελφοι γυναικολόγοι, και ας με συγχωρούν, όπως και οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, έχουν έτοιμες απαντήσεις για όλα τα θέματα, διότι εξ επιφυτίσεως Αγίου Πνεύματος γνωρίζουν παθολογία, χειρουργική, ενδοκρινολογία, δερματολογία, ολίγων από παιδιατρική ώστε να δίνουν συμβουλές στα νεογέννητα. Βλέπετε, κάποιοι είναι πεφωτισμένοι γιατροί και κάποιοι είμαστε με λιγότερο μυαλό, γιατί χρόνια ολόκληρα προσπαθούμε να μάθουμε μια ειδικότητα και δεν την ξέρουμε. Στην πορεία όμως είδαμε ότι πολλές παθήσεις εντοπίζονται κυρίως στα γεννητικά όργανα του άντρα αλλά και της γυναίκας, και έτσι θα δούμε και σε αυτή την περίπτωση και ανδρικών και γυναικείων εξωγεννητικών οργάνων παθήσεις, που πιστεύω θα κάνουμε μια, ας το πούμε έτσι, υπενθύμηση, γιατί τα περισσότερα πιθανώς θα ξέρετε. Θα σταθούμε σε κάποια σημεία και ελπίζω στο τέλος να μπορέσουμε να έχουμε πάρει κάτι από αυτή την ομιλία. Λοιπόν, αλλιώς τα γεννητικά όργανα μπορεί να συμβαίνουν σε φυσιολογικές καταστάσεις. Δηλαδή να δούμε κάποιες καταστάσεις στα γεννητικά όργανα ανδρός ή γυναικός και αυτά να είναι φυσιολογικά πράγματα. Και το ξέρουμε και θα δούμε παρακάτω. Βεβαίως σε νοσήματα τα οποία μεταδίδονται με τη σεξουαλική πράξη, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Σε δερματοπάθειες που μπορεί να είναι γενικευμένες, δηλαδή να έχουν εντόπιση σε όλο το δέρμα και τους ημιβλενογόνους και τους βλενογόνους, αλλά ίσως σαν θέση εκλογής έχουν τα γεννητικά όργανα, και θέση εκλογής, όπως γνωρίζουμε, είναι αυτή η θέση που κυρίως τα ψάχνουμε ή πρωτοεμφανίζονται εκεί. Και βέβαια υπάρχουν δερματοπάθειες που εντοπίζονται ειδικά στα γεννητικά όργανα. Είχα δυσκολία, όπως σας είπα, για να δω τι θα πω, γιατί σχεδόν όλες οι δερματοπάθειες μπορεί να εντοπίζονται στα γεννητικά όργανα, είτε του άνδρα είτε της γυναίκας. Και βλέπετε εδώ τώρα αυτό που λέμε συχνότητα αναβρίσκοντα, αν τα διαβάσει αυτά κανένας, σχεδόν περιλαμβάνει την ύλη όλης της δερματολογίας. Γι' αυτό και είπα θα γίνει μια επιλογή, θα δούμε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά, επιγραμματικά, και ό,τι μπορούμε να συζητήσουμε μετά, θα το συζητήσουμε. Από τις ιώσεις που είναι μια από τις μεγάλες ομάδες παθήσεων που αφορούν γεννητικά όργανα, κυρίως έχουμε τα οξθενή κονδυλώματα, τον έρπιτα και τη μολυσματική τέρμινθο που τα συναντούμε στα γεννητικά όργανα. Τα οξθενή κονδυλώματα είναι μια πάθηση για την οποία γίνεται τεράστια συζήτηση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μια που η διαπίστωση ότι μερικοί από τους ιούς, αρκετοί από τους ιούς, οι οποίοι προκαλούν αυτού του είδους τις βλάβες, έχουν ογκογόνο δράση. Συνδέονται
με καρκίνο, με αδεινοκαρκίνωμα του τραχύλου της μήτρας, αλλά και με άλλα καρκινώματα των γεννητικών οργάνων του άνδρα, προκτού, ακόμα και στοματικού βλενογόνου. Βεβαίως, είναι αυτό που φοβόμουν, αυτοί οι δύο τύποι ιού, ο ιός 6 και 11, είναι αυτοί που κυρίως προκαλούν, όπως λέμε, τις καλοήθεις βλάβες, δηλαδή αυτές που δεν έχουν ιδιαίτερη σύνδεση με την περαιτέρω εξέλιξη. Ενώ ο 16, 18 και άλλοι, 31, 33, 34, 35, διάφοροι άλλοι ιοί, είναι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία της καρκινογένεσης, χωρίς να αποτελούν το μοναδικό αίτιο του καρκίνου, του τραχύλου, της μήτρας. Έτσι είναι εμπλοκή, είναι συμμετοχή, είναι παράγον ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά δεν είναι το αίτιο. Το πρόβλημα στα οξυθενή κονδυλώματα είναι ότι υπάρχει η περίφημη κλινική αλλά και υποκλινική λίμωξη. Δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός ατόμων πάσχει χωρίς να έχει κλινικές εκδηλώσεις. Είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες. Και το 90% λένε της μετάδοσης γίνεται ακριβώς από άτομα με υποκλινική λίμωξη. Δηλαδή από άτομα τα οποία χωρίς να γνωρίζουν ότι πάσχουν είναι μεταδοτικοί. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο σαφέστατα παίζει μεγάλο ρόλο στη μεγάλη, παρακαλώ, εξέλιξη που έχει αυτή η νόσος. Νομίζω εκφράζοντας όλο το ακροατήριο, υπάρχουν κάποιοι νέοι άνδρες που είναι στο ιατρείο, λένε «Η κοπελιά μου διαγνώστηκε ότι είναι θετική στον HPV. Τι να κάνω, γιατρέ?» Πρέπει να απαντήσουμε. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Θεωρητικός μπορεί να έχει υποκλινική λίμωξη και πιθανότατα έχει μια υποκλινική λίμωξη, εάν δεν έχει κλινικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να δούμε εάν έχει βλάβες στα γεννητικά όργανα τυπικές οξυθενών κονδυλωμάτων ή βλαβών που είναι σαν τα οξυθενή κονδυλώματα, όπως θα δούμε την ποβενοειδή βλατίδωση, παραδείγματος χάρη, που ανήκει και αυτή, μάλλον και αυτή προκαλείται από κάποιους από αυτούς τους ιούς. Εάν έχει λοιπόν κλινική λίμωξη, τότε εντάξει, προχωράμε παρακάτω, θα δούμε πώς θα γίνει η αντιμετώπιση. Εάν δεν έχει εμφανείς βλάβες, είτε με το μάτι που λέμε, είτε με την επάλυψη οξικού οξέως, γιατί αυτοί είναι οι τρόποι δυστυχώς που διαθέτουμε, από εκεί και πέρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξέρουμε εάν πάσχει ή όχι, για τον απλούστατο λόγο ότι ενώ στις γυναίκες έχουμε την PCR που μπορούμε να κάνουμε από υλικό, στους άνδρες δεν έχουμε τι υλικό να πάρουμε να εξετάσουμε. Από πού θα πάρουμε για να κάνουμε μια PCR να δούμε αν υπάρχει θετικότητα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στους άνδρες για τη διάγνωση και επομένως την πιθανή μετάδοση. Γι' αυτό και έχουμε αυτό που λέμε είναι ανεξέλεγκτη η μετάδοση, γιατί στις μη γυναίκες μπορεί να έχουμε και ένα στοιχείο περισσότερο για να δούμε εφόσον υπάρχει επαφή με τον ιό, στους άνδρες δυστυχώς δεν έχουμε. Θα πούμε λοιπόν τις περισσότερες φορές ότι δυνητικώς πρέπει να υπάρχει υποκλινική λίμωξη και άρα πιθανότατα έχεις μεταδοτικότητα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε παρακάτω στο επί πόσο καιρό θα έχουμε προφύλαξη τεράστια θέματα τα οποία δεν έχουν απάντηση μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον δεν την ξέρω εγώ την απάντηση. Μέχρι πρόσφατα, πριν από 15 μέρες, στο συνέδριο που είχε γίνει για τους HPV στη Θεσσαλονίκη από τον κύριο Αγοραστό, αυτά συζητούσαμε και πάλι δεν είχαμε καταλήξει τι ακριβώς γίνεται. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ο χρόνος επόασης. Δεν έχουμε σαφή χρόνο επόασης. Βλέπετε εδώ λέμε 9-6 μήνες, αλλά μερικοί περιγράφουν ότι έως και 3 χρόνια μπορεί να υπάρχει περιθώριο επόασης του ιού. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτό το κομμάτι. Ποιος είναι πάσχον, ποιος έχει υποκλινική λίμωξη, ποιος μεταδίδει, ποιος δεν μεταδίδει. Και βέβαια, εάν βάλουμε σε αυτό τον παράγοντα, μάλλον σε αυτά τα δεδομένα και τον παράγοντα του κινδύνου της σχέσης με καρκίνους, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το όλο πρόβλημα, πόσο δύσκολες είναι οι συμβουλές που πρέπει να δώσουμε, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον ακόμη πιο σημαντικό παράγοντα του τρόμου που μπορεί να επικρατεί στα νέα ιδίως άτομα, στα νέα ζευγάρια, στους νέους ανθρώπους, που ακούγοντας όλα αυτά και ακούγοντας και από εμάς ότι δεν έχουμε κανέναν ειδικό τρόπο να πούμε ναι αυτή τη στιγμή πάσχεις και μεταδίδεις ή όχι αυτή τη στιγμή δεν πάσχεις και δεν μεταδίδεις, πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Δηλαδή
να έχουν σχέσεις τέτοιες που να τους επιτρέπουν να κάνουν παιδιά. Πρέπει λοιπόν σε αυτό το σημείο, και λυπάμαι που μακρηγορώ σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι από τα θέματα που πρέπει να πούμε, στο κάτω-κάτω μπορούμε να κουβεντιάσουμε, πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ της κινδυνολογίας που είναι HPV ίσον καρκίνος τρεχάτε και της άποψης που υπήρχε όταν εγώ ξεκινούσα αυτή την ειδικότητα πριν από 30 χρόνια, ότι εντάξει, όλα καλά, έχεις κονδυλώματα, θα κάνεις μια θεραπεία, θα περάσουν, από την επόμενη μέρα είσαι μια χαρά. Εκείνη ήταν η ρομαντική αφελής άποψη του 60, 70, 80, όχι 80, πριν από το 70, εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί. Τώρα άρχισε να γέρνει η παλάντζα από την άλλη πλευρά της κατατρομοκράτησης με διάφορους τρόπους και της μείωσης ακόμη περισσότερο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα βάρη, της σεξουαλικής διάθεσης, με όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε εσείς οι ουρολόγοι, με αισθητικές λειτουργίες, με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Μπαίνουν και αυτά μέσα και δεν ξέρουμε τελικά πού θα φτάσουμε. Βεβαίως, η εικόνα είναι σαν κλινική εικόνα, θα τη δούμε σε διάφορες 2-3 διαφάνειες. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι κάθε βλάβη που μοιάζει με κονδυλώματα στα γεννητικά όργανα δεν είναι κιόλας. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα να μπερδευτούν με μαργαριταρογιδείς βλατίδες και έρχονται πολλές φορές τρομοκρατημένοι νέοι για να τους κάνουμε καλά από αυτά τα πράγματα που βλέπουν. Τι είναι, επειδή δεν τα ξέρουμε. Πρώτη φορά τα βλέπουμε, νομίζω. Ξέρει κανένας τι είναι η μαρίσκη, ας πούμε? Μαρίσκη είναι πλατιά, λίγο έμισχα θυλώματα, θυλωματώδεις βλάβες, οι οποίες κυρίως εντοπίζονται περιπροκτικά και μπερδεύονται με κονδυλώματα. Είναι αρκετά συχνό έβριμα. Μπορούμε να βρούμε τέτοιους και στα γεννητικά όργανα, τα έξω γεννητικά όργανα των γυναικών, ιδιαίτερα μετά από κεσαρική ή ακόμα και από φυσιολογικό τοκετό, στο σημείο που γίνεται η τομή που κάνουν για να κάνουν το φυσιολογικό τοκετό και η γραφή, μπορούν να αναπτυχθούν και σε εκείνα τα σημεία μικρές θυλωματώδεις βλάβες που έχουν αυτό το όνομα. Βεβαίως τα πλατέα κονδυλώματα, σύφυλλοι δεν βλέπουμε πολύ, δεν βλέπαμε πολύ, βλέπουμε. Μολυσματική τέρμινθο που θα δούμε, μοιάζουν πολύ οι εικόνες, και βέβαια κάποιες επιδερμοειδείς κύστης, εδώ μιλάμε για αρκετά σπάνια κατάσταση που δύσκολα θα συγχυστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρεται. Πριν δούμε εικόνες και πριν πούμε ότι ουσιαστικά και η αντιμετώπιση είναι προβληματική, θέλω, γι' αυτό και το έβαλα αυτό το με κόκκινο χρώμα, ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε ασφαλή κριτήρια ίασης. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε τις βλάβες με τρόπο, με κάποια καταστροφή. Είτε είναι διαθερμοπηξία, είτε είναι υγροάζωτο, είτε είναι καυτηριασμός με λέιζερ, είτε είναι χρήση κάποιων παλιότερα φθορουρακύλης, πιο τελευταία ημικυμώδης, αλντάρα, είτε συνδυασμός όλων αυτών των μεθόδων. Και καταστρέφουμε τις βλάβες. Το πρόβλημα είναι, καταστρέφοντάς τις και μη βλέποντας ή μη διαπιστώνοντας ακόμη και με άλλους ελέγχους ότι έχει ιαθεί το άτομο, εάν λάβουμε υπόψη αυτό που είπαμε για την υποκλινική λίμωξη και αυτά τα γεγονότα, δεν έχουμε ασφαλές κριτήριο ίασης. Μπορεί να τίθενται αυτό που λέμε κάποια βιβλιογραφικά όρια και να λένε, άλλοι λένε 6, άλλοι λένε 9, άλλοι λένε 12 μήνες μετά από το τέλος των εμφανών βλαβών, και εφόσον στις γυναίκες έχουμε και κάποια άλλα ευρήματα που είναι αρνητικά, θεωρητικά το άτομο είναι καλά. Αυτό όμως, σας είπα, άλλοι γράφουν 6, άλλοι 9, άλλοι 12 μήνες μετά από τη μη εμφάνιση εμφανών βλαβών ή βλαβών που μπορείς να τις διαπιστώσεις με άλλο τρόπο. Άρα ασφαλές κριτήριο ίασης δυστυχώς δεν υπάρχει. Μη σεξουαλική μετάδοση υπάρχει? Βεβαίως υπάρχει μη σεξουαλική μετάδοση. Πολύ χαμηλότερο το ποσοστό φυσικά, αλλά υπάρχει και μη σεξουαλική μετάδοση με μεταφορά του ιού. Μεταφέρεται με. Γιατί διάφορα. Μια κλασική ερώτηση των συντρόφων είναι, εγώ δεν έχω. Άρα ναι. Αυτός πήγε με άλλη, είναι αυτό ένα κλασικό. Ποιος πήγε με ποιαν και πότε? Για να δούμε εδώ τι λέμε. Άντε πάρε ιστορικό 3 χρόνια πριν. Ποιος που και πότε? Εγώ είμαι 10 χρόνια παντρεμένη μαζί του. Πήγε με άλλη. Ο ίδιος ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει είπαμε, αν λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να έχει γίνει προσβολή, να υπάρχει ένας μακρός χρόνος
που δεν υπάρχει και είναι υποκλινική. Και μπορεί κάποια στιγμή για άγνωστους λόγους να αναζωπηρωθεί. Μιλάμε ότι για αναζωπήρωση μιλάμε για διάφορους. Δηλαδή λέμε ότι ακόμη και η μόλυνση με ένα άλλο σεξουαλικό σωματοδοτικό νόσημα, το κάπνισμα, η λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, παράγοντες δηλαδή οι οποίοι είναι στην καθημέρα πράξη, μπορεί να αναζωπηρώσουν μια προηγηθής αλίμωξη. Υποκλινική. Άρα το πότε έγινε και το πότε θα αναζωπηρωθεί και το πότε θα εμφανιστεί δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γι' αυτό λέμε ότι θεωρητικώς η ακραία άποψη είναι ότι δεν υπάρχει σεξουαλικά δραστήριος άνθρωπος που να μην έχει χθεί σε επαφή με τους συγκεκριμένους ιούς. Είτε είναι τους καλοήθεις, ξέρω εγώ, 6-11, είτε τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η ακραία άποψη που υπάρχει. Και βεβαίως για την μη σεξουαλική μετάδοση, σαφέστατα υπάρχει. Βέβαια, εδώ επειδή είναι το γνωστό καλαμπούρι της τουαλέτας, έτσι. Από πού κολλήσαμε τα σεξουαλικώς μεταειδόμενα νοσήματα, από την τουαλέτα. Δηλαδή, ξαφνικά κάθισε το οχρότρο επώνυμα ή ο ιός του έρπιτα ή ο ιός των κονδυλωμάτων, μας περίμενε, καρτέρι. Μόλις εμείς πήγαμε εκεί, έκανε ένα σάλτο και εντοπίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει, είπαμε να μην χαλάμε τη σχέση των ζευγαριών, αλλά να μην γινόμαστε και τόσο έτσι λαϊκιστές που να μπορούμε να πιστεύουμε σε τέτοια πράγματα. Δεν πηδάνε οι σπυροχέτες για να έρθουν σε επαφή, ούτε μένουν επί 10 χρόνια ή επί μήνες επάνω στις τουαλέτες, έτσι. Δηλαδή, ωραία μεν να μην καταστρέψουμε τα ζευγάρια, αλλά κάπου πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα που να μην μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, εικόνες. Και μια από τις θέσεις εκλογής είναι αυτή, δεξιά-αριστερά από το χαλινό. Εδώ έχουμε, δυστυχώς, δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς καλά, ξέρετε, οι εικόνες δύσκολα φαίνονται. Αν θέλετε και μπορούμε. Ναι, με το οξικό οξύ που ακούω κάτι που λέτε, μισό-μισό ξύδι νερό, μπορείς να κάνεις εμφανείς μη κλινικές λάβες. Γίνονται πιο άσπρα, σας πρίζουν. Έτσι, μισό-μισό ξύδι με νερό. Είτε άσπρο ξύδι, είτε κανονικό. Πρακτική μέθοδος, αλλά χρήσιμη. Εδώ έχουμε οξυστενή κονδυλώματα που μοιάζουν πάρα πολύ με μπομπενοειδής λατίδωση, όπως θα δούμε μετά, αλλά είναι. Δηλαδή μπορεί να πάρουν αυτό το χρώμα, όχι το γνωστό που λέμε το φυσιολογικού δέρματος, αλλά αυτό το καφέ χρώμα. Και εδώ βέβαια έχουμε γιγάντια οξυστενή κονδυλώματα, τα οποία μπορούν να εντοπιστούν στα γεννητικά όργανα του άντρα, της γυναίκας, περιπροκτικά. Μεγαλύτερες βλάβες είχαμε δει σαν δύο πορτοκάλια περιπροκτικά πριν από χρόνια στο δερματολογικό νοσοκομείο που ήμουν τότε και πρόσφατα σε έναν ασθενή στη χειρουργική κλινική επάνω σε εμάς στο Παπαγεωργείο που μας φώναξαν για να δούμε τι θα κάνουμε. Μιλάμε για κονδυλώματα διαμέτρου 15 εκατοστών περιπροκτικά. Έγιναν χειρουργική παρέμβαση. Το 1982 ως φοιτητής μας είχατε δείξει ένα τέτοιο στην Κτενίδου. Αλλά αυτά, η απορία μου είναι ότι είναι επειδή τα αφήνουν καιρό ή είναι τύπος που μεγαλώνουν και είναι γίνονται. Και τα δύο. Και μερικοί το εγκατάλληλα, αλλά είναι και, εκεί μιλάμε τώρα για τα Μπούσκε Λεβενστάιν, τα γιγαντιαία οξυστενή και ποιοι εμπλέκονται εκεί. Αλλά πολλές φορές είναι από παραμελημένα, από άτομα τα οποία παραμελούν, ειδικά τα περιπροκτικά και ειδικά σε γυναίκες. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο. Παρακαλώ. Αυτό που ακούω εμείς πολλές φορές είναι ότι αν είσαι, ξέρω εγώ, έχει κονδύλωμα στο χαλινό ή στο εξωτερικό της ουρίθρας, κάνει και μια ουρυθροσκόπηση να δεις αν είχε παραμέσα ισχύ. Είναι ουρολογικό τέχνασμα? Όχι, δεν είναι ουρολογικό τέχνασμα, πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι όπου και να έχει βλάβες, αλλά ειδικά αν έχει στη βάλανο, έχει μεγάλη πιθανότητα να έχει και στην ουρίθρα. Έχει μια πιθανότητα να έχει και στην ουρίθρα. Εάν είναι εμφανείς οι βλάβες στην ουρίθρα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εάν δεν είναι εμφανείς οι βλάβες στην ουρίθρα, ίσως καλό θα είναι να ελέγχεται και από έναν ουρολόγο να δει τι ακριβώς γίνεται. Εκεί βέβαια, και εδώ αρχίζουν αυτά τα προβλήματα και με τα περιπροκτικά, κολονοσκόπηση και το ένα και το άλλο, αρχίζουν τα προβλήματα κατά πόσον κάνοντας μια τέτοια πράξη δεν μπορείς να κάνεις εσύ ένα οφθαλμισμό με τραυματισμό. Γι' αυτό και είναι τόσες πολλές και δύσκολες οι απαντήσεις. Και πολλές φορές, εμείς, επειδή υπάρχουν και είναι πολύ επίμονα τα ενδοουρυθρικά κονδυλώματα, στέλνουμε σε συναδέλφους ουρολόγους για να μπορέσουν να κάνουν διαστολή με μια αναισθησία, να κάψουν μέσα, να δουν τι γίνεται. Γιατί φυσικά εμείς δεν μπορούμε, παρακαλώ.
Και αν γίνει ουρυθροσκόπηση, τον περνάμε τον αφιένα, δηλαδή ψάχνουμε και μες στην κίστη ή φτάνουμε μέχρι το σφιχτήρα? Συνήθως πάμε πολύ πιο χαμηλά, γιατί το 95% από ό,τι λένε η εντόπιση φτάνει μέχρι το σκαφοειδή, λίγο παραπίσω. Σπάνια πάνε μέχρι πίσω. Τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε. Έτσι. Παρακαλώ. Παρατηρείτε προτίμηση του ιού σε κάποιο επιθύλιο? Ίσως έτσι να εξηγείται και το βάθος. Το επιθύλιο το οποίο προσβάλλεται κλασικά στα οξενή κονδυλώματα είναι το επιθύλιο των βλενογόνων ή μη βλενογόνων, και βέβαια αλλά και το επιθύλιο το οποίο έχει κερατίνη, όπως είναι του δέρματος. Γιατί οξενή κονδυλώματα βλέπουμε και στην ουρύθρα και στην είσοδο του κόλπου και στον τράχυλο που δεν έχουν ιδιαίτερα κερατίνη, αλλά βλέπουμε και στα έξω γεννητικά όργανα, στο εφήβαιο, παντού. Άρα δεν μπορώ να ερμηνεύσω με βάση το επιθύλιο που να έχουν προτίμηση. Παρακαλώ. Είπατε πριν ότι δεν υπάρχει θέση για PCR σε άνδρες, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το δείγμα, κάποιο δείγμα από κάποιο σημείο. Όταν δεν έχει βλάβες, εμφανείς βλάβες εννοώ. Ούτε δειγματοληπτικά, δηλαδή από τυχαία μέρη, τη βάλανο, το σκαφοειδή βόθρο τη ουρύθρας. Πώς θα πάρουμε ένα υλικό που μπορεί εκεί να μην υπάρχει ο ιός? Δηλαδή, τουλάχιστον επισήμως PCR σε αντρικά γεννητικά όργανα δεν έχει ένδειξη. Γιατί λείπει αυτό που είπαμε, δεν ξέρω αν εσείς. Είχα κάποιον ασθενή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πήγε σε ένα εργαστήριο και του είπαν ότι μπορούμε, κάνουμε εμείς PCR προληπτικά. Γι' αυτό το ρωτώ. Το έχω δει κι εγώ. Αλλά όταν ρώτησα τον ιστολόγο από πού πήρες, μου είπε από γύρω-γύρω. Ναι, ακριβώς. Από γύρω-γύρω. Ναι. Παρακαλώ. Εάν έχει βγάλει HPV θετικό, δεν έχει εμφανείς βλάβες, είναι υπό παρακολούθηση υποκλινικός πάσχων, άρα φορέας, άρα άνθρωπος που δυνητικά μπορεί να μεταδώσει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Πρέπει να έχουμε αυξημένη προσοχή και να ξαναπάρουμε κάποια στιγμή δείγμα πάλι. Και ανάλογα τον τύπο του ιού φυσικά, για το πόσο συχνά. Παρακαλώ. Δεν αληθεύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των υποκλινικών λοιμόξεων υποστρέφουν? Σαφέστατα, όχι μόνο των υποκλινικών, και των κλινικών υποστρέφουν. Εξάλλου, γι' αυτό και είπα ότι είναι εξαιρετικά τρομοκρατικό αυτό το όποιος πάσχει και όποια πάσχει, γιατί στις γυναίκες απευθύνεται κυρίως, όποια έχει κονδυλώματα τεχάτε γιατί θα πάθετε καρκίνο. Μεγάλο μέρος υποστρέφει. Έχει ένα ωρότατο άρθρο ο καθηγητής ο κύριος Χατζηχρήστου, το οποίο το χρησιμοποίησα με την άδειά του, χωρίς να τη ζητάω τώρα. Στο τεύχος που έβγαλαν πριν από ένα ή δύο χρόνια ο καθηγητής ο κύριος Αγοραστός με τους HPV που είχατε γράψει, και ακριβώς έλεγε την αναλογία, μιλώντας για τον καρκίνο του πέους, προσβολής υποκλινικής λίμωξης, πόσο τις 100% από αυτά θα μετατραπούν, και τελικά πάμε 0,15%, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, το έχω σίγουρα σημειωμένο. Από αυτά, για να καταλήξουν σε καρκινογένεση από τα εμφανή, πάμε σε ένα ποσοστό. Άρα, σαφέστατα και αυτόματη υποστροφή υπάρχει, όπως σε όλες τις ιώσεις, και στην υποκλινική και στην κλινική. Το θέμα είναι, περιμένεις την αυτόματη υποστροφή? Μα δεν νομίζω ότι έχεις άλλη επιλογή από το να την περιμένεις. Από τι? Από την υποκλινική. Όχι, εγώ εννοώ για την θεραπευτική αντιμετώπιση. Ναι. Έτσι. Μα σαφέστατα αυτό περιμένεις. Παρακαλώ. Αληθεύει ότι οι υπότυποι 6 και 11 είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μακροσκοπικές ανθοκαρμοειδείς βλάβες και δεν σχετίζονται με την αύξηση? Θεωρούνται ότι είναι οι ικανοήθεις τύποι. Έτσι. Και είναι όμως αυτοί που δίνουν τις βλάβες. Δίνουν τις βλάβες αυτές τις πιο κοινές, αλλά δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι υπότυποι δεν δίνουν παρόμοιες βλάβες ή ότι ο 6 και ο 11 είναι υποχρεωτικά καλοήθεις. Είναι οι θεωρούμενοι καλοήθεις, αλλά όχι ότι αν έχεις μόνο αυτόν. Τελείως. Γιατί πολλές φορές δεν είναι από έναν ιό η λίμωξη. Τις περισσότερες φορές εμπλέκονται πολλοί. Γιατί με τις επαφές που υπάρχουν, μπορεί να έχεις πάρει τον 6 ή τον 11 από κάποιον, τον 18 από άλλον, τον 33 από άλλον και το καθεξής. Ή από άλλη, εν πάση περιπτώσει, να μην θεωρηθεί ότι